Πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Πέτρο Σούλα. Ποιος είναι ο κύριος Σούλας? Είναι υποψήφιος βουλευτής με την Ελληνική Λύση. Ωστόσο, έχει ένα πλούσιο βιογραφικό και κάποιοι ίσως τώρα που μας ακούνε θα λένε ο φίλος μας ο Πέτρος, ο φίλος μας ο κύριος Σούλας. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε, πώς είστε? Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε, για να σας γνωρίσουμε. Έχω μπροστά μου ένα βιογραφικό, θα έλεγα, πάρα πολύ πλούσιο. Πώς ξεκινάτε εσείς και είστε υποψήφιος με την Ελληνική Λύση? Ποια είναι η εμπλοκή σας με την δημόσια διοίκηση γενικώς? Κοιτάξτε, όπως ίσως να ξέρετε, ίσως να γνωρίζετε, όπως ξέρουν πολλοί, υπηρέτησα την τοπική αυτοδιοίκηση για πάρα πολλά χρόνια, περίπου 23-24 χρόνια. Mm-hmm. Διατέλεσα και δημοτικό σύμβουλος και αντιδήμαρχος και πρόεδρος στον Δήμο και Δήμαρχος, όπως και στην Επιτροπή των Περιφερειών στις Βρυξέλλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ένα σημαντικό όργανο, κάνει τις εισηγήσεις προς το Ευρωκοινοβούλιο, και σε πολλές επιτροπές της ΣΚΕΔΕ και σε πολλά άλλα όργανα, μην τα εξιστορούμε τώρα. Άρα μου λέτε ότι γνωρίζετε την τοπική αυτοδιοίκηση, αν θέλετε την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, νομίζω, απ' έξω και ανακατωτά. Εντάξει, πολλοί το λένε αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι... δεν τα ξέρω φυσικά όλα, όπως κανένας δεν τα ξέρει. Όταν έχετε περάσει από δημοτικό σύμβουλο, λέτε αντιδήμαρχος, λέτε δήμαρχος. Ναι, κοιτάξτε να σας πω. Αυτή η εμπειρία που απέκτησα στην διοίκηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση τέλος πάντων, με κάνει να αισθάνομαι ικανός να μεταφέρω όλη αυτή την εμπειρία στην κεντρική πολιτική σκηνή. Δικαίως. Να βοηθήσω τη χώρα να πάει μπροστά και να πάω αντίθετα σε αυτούς που βάζουν εμπόδια προς αυτό τον σκοπό. Mm-hmm. Όσον αφορά γιατί κατεβαίνω με την Ελληνική Λύση... Ναι, γιατί κοιτάτε τώρα, θα περίμενα να ακούσω από εσάς ότι εγώ ξαναβάζω υποψηφιότητα για να είμαι δήμαρχος κάπου. Εσείς όμως πια ανεβαίνετε επίπεδο και πάτε... Όχι, να σας πω, ένας κύκλος της πολιτικής μου διαδρομής έχει κλείσει και ένας άλλος ανοίγει πλέον. Ωραία. Νομίζω ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση υπάρχουν νέοι άνθρωποι, στα μυαλά εννοώ, όχι ηλικιακά, σωστά, νέοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν εξίσου καλά να τα καταφέρουν, ίσως και καλύτερα ακόμα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όσον αφορά τώρα για την επιλογή μου να κατέβω με την Ελληνική Λύση, ναι, πιστεύω ακράδαντα ότι η Ελληνική Λύση και προσωπικά ο Κυριάκος ο Βελόπουλος μπορεί να εγγυηθεί ένα καλύτερο μέλλον για την ελληνική οικογένεια που σήμερα δεινοπαθεί, για την Ελλάδα, για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Γι' αυτό. Κύριε Σούλα, επειδή ακριβώς εσείς είστε σε θέση να γνωρίζετε την καθημερινότητα των πολιτών, έρχεται λοιπόν ο κύριος Βελόπουλος και λέει ότι εδώ πρέπει να οργανωθούμε ως χώρα και να ακολουθήσουμε κάποια μονοπάτια που τέλος πάντων δεν θα κινδυνεύουμε γενικώς. Άρα λοιπόν, όταν σας γίνεται η πρόταση να συμμετάσχετε στα ψηφοδέλτια, η πρώτη σας σκέψη ποια ήταν? Η πρώτη μου σκέψη, πραγματικά το θεώρησα τιμή για μένα, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, που τον παρακολουθώ ανελιπώς εδώ και 25 χρόνια πριν ακόμη ασχοληθεί με την πολιτική, ναι, αλλά και σαν επικεφαλής αρχηγός κόμματος μέσα στη Βουλή, είναι ο μόνος που έχει το θάρρος να λέει τα πράγματα με το όνομά τους και να λέει αυτά που πρέπει να λέει για να βοηθήσει αυτά που σας είπα, και την ελληνική οικογένεια και την Ελλάδα και τις Ελλήνες και τους Έλληνες. Να συμπληρώσω, τα όπλα του Κυριάκου του Βελόπουλου αυτή τη στιγμή είναι η αλήθεια, η αγωνιστικότητα και η αγάπη για την Ελλάδα. Με αυτά τα όπλα πολεμάει. Και από εκεί και πέρα δεν τον ενδιαφέρουν ούτε οι θέσεις, ούτε τα υπουργηλίκια που λέμε, ούτε τίποτα. Τον ενδιαφέρει μόνο να πει αυτά που πρέπει να πει για να βοηθήσει αυτά που σας είπα, την Ελλάδα μας. Ωραία. Άρα εσείς νιώσατε τιμή λοιπόν όταν σας έγινε η πρόταση. Το ένιωσα μεγάλη τιμή. Σε έναν ομό όπως οι Σέρες. Και πιστεύετε εσείς ποια θα είναι η πρώτη σας πρόταση για την ανάπτυξη του νομού Σερών? Γιατί γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι είμαστε τελευταίοι σε όλους τους καταλόγους. Τα προβλήματα της περιφερειακής ενότητας, πλέον νομού, να το πω και εγώ πολύ απλά, σωστά, της περιφερειακής ενότητας των Σερών είναι πάρα πολλά. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι η μείωση πληθυσμού, που πρέπει να ψάξουμε τα αίτια για τη μείωση αυτή του πληθυσμού. Όπως ξέρετε, χάνει και μία έδρα η ΣΕΡΕΣ. Δεν είναι αυτό το σημαντικό όμως. Το σημαντικό είναι η ανάπτυξη του νομού των Σερών. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να βοηθηθεί, κατεξοχήν ένας αγροτικός
δήμος. Έτσι, αγροτικός μέσα, μεγάλη έκταση καλλιέργειες. Mm-hmm. Και όταν μιλάμε να βοηθηθεί, μιλάμε να μιλήσουμε πραγματικά για την αγροτική πολιτική. Θέλω να πω ότι η αγροτική πολιτική δεν είναι επιδοματική. Δεν είναι δηλαδή σε μια κακοκαιρία να υποσχεθούμε τον αγρότη ότι θα σου δώσουμε τόσα χρήματα γιατί έχασε την καλλιέργεια. Ναι, είναι σοβαρό. Είναι σωστό να δοθούν αυτά τα χρήματα. Όμως δεν είναι το μοναδικό. Ούτε να λέμε τον αγρότη θα σου δώσω τόσα χρήματα για αυτή την παραγωγή κλπ. Αυτό δεν είναι αγροτική πολιτική. Δηλαδή, αν δεν γίνει μια κακοκαιρία για 10 χρόνια, που μακάρι να μην γίνει, να μην χαθεί καλλιέργεια, δεν υπάρχει αγροτική πολιτική τότε. Ποια είναι αγροτική πολιτική? Αγροτική πολιτική μπορούμε να τη συνοψίσουμε σε τρία στάδια. Για πρώτα, να καταλάβουμε, γιατί εδώ πρέπει να βοηθήσουμε. Αγγίξετε μια πολύ μεγάλη πληγή. Πρέπει να βοηθήσουμε. Καταρχήν, ο αγροτικός τομέας εντάσσεται στον πρωτογενή τομέα. Είναι ο αγροτικός τομέας, ο κτηνοτροφικός τομέας και οι ιχθυοκαλλιέργειες. Mm-hmm. Θα πρέπει πρώτα-πρώτα να βοηθήσουμε στην αύξηση της παραγωγής στην Ελλάδα. Η αύξηση της παραγωγής. Δεύτερο, στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων που παράγονται. Και τρίτον, να βοηθήσουμε στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων αυτών. Σήμερα, όλοι ξέρουμε, όλοι διαβάσαμε, όλοι ακούσαμε, όλοι μάθαμε, 3.000 τόνοι πατάτας μένουν στα αζύτητα και κάνουν εισαγωγή από Αίγυπτο. Ποιο είναι σημαντικότερο για την Ελλάδα? Ποιο είναι το σημαντικότερο? Να επιδοτήσουμε αυτόν τον παραγωγό, το κράτος να επιδοτήσει τον παραγωγό να πουλήσει φθηνότερα την πατάτα ή να στείλουμε συνάλλαγμα στο εξωτερικό, που τόσο πολύ ανάγκη το έχει η χώρα μας. Mm-hmm. Πιστεύω δηλαδή ότι το κράτος θα μπορούσε να ασκήσει πραγματικά μια τέτοια πολιτική για τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο και τον αλία. Βέβαια, ο νόμος Φέρατε ένα πολύ δεν καλό έχει... παράδειγμα, κύριε Σούλα. Θέλω όμως να μου πείτε με την εμπειρία σας γιατί δεν το κάνει αυτό η πολιτεία. Δηλαδή, γιατί επιτρέπει την αρθρώα εισαγωγή αιγυπτιακής πατάτας όταν ξέρει ότι εμείς εδώ έχουμε απόλυτες τις παραγωγές μας. Και ουσιαστικά καταστρέφονται κάποιες οικογένειες αφού δεν βγάζουν το εισόδημα για να επιβιώσουν. Μία δικαιολογία που θα μπορούσε να προβάλλει κάποιος είναι ότι απορρεύει την επιδότηση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, ας μην μας επιδοτήσουν. Το θέμα είναι αν. Όχι να απαγορεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το πολεμήσαμε όμως. Δεν κάναμε εισηγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι λόγω των ειδικών συνθήκων στην χώρα μας, ότι υπάρχει το μνημόνιο, ότι βγήκαμε από μια τέτοια χωάνη οικονομική στην Ελλάδα, θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να μπορέσουμε να μην στέλνουμε συνάλλαγμα στο εξωτερικό, ώστε να έχουμε συνάλλαγμα να πληρώσουμε τα δάνεια που σας χρωστάμε. Δεν το πολεμήσαμε καθόλου. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά και άλλα τα πολεμάμε στην Ευρώπη. Αυτό όμως δεν το πολεμήσαμε. Δεν ξέρουμε ή δεν θέλουμε, λέτε εσείς. Κυρία Μωραϊτή, δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να πω. Αν το ξέρουν, είναι αδύνατο να το ξέρουν. Τώρα δεν θα έρθει ένας ταπεινός υποψήφιος βουλευτής ή ταπεινός δήμαρχος να τους πει τι πρέπει να κάνουν. Δεν ξέρω αν είναι αδιαφορία, σκοπιμότητα. Αυτό θα μπορούσαν να το πούνε αυτοί που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα. Συγγνώμη, αλλά ένα άλλο, κύριε Μωραϊτή, που θα μπορούσε να γίνει, που δεν θα μπορούσε να έχει δυσκολία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η μείωση των ΦΠΑ, του ΦΠΑ στα αγροτικά προϊόντα, mm-hmm. από τον παραγωγό στον έμπορο, ούτως ώστε να γίνει πιο ελκυστική η τιμή, να μην εισάγουμε πατάτα. Πιάσαμε την πατάτα τώρα, εντάξει. Πιάσαμε την πατάτα γιατί είναι το θέμα πονάει, που μας καίει. Γιατί πονάει. Οι πατατοπαραγωγοί μας, κύριε Σούλα, λένε ότι αν καθυστερήσουν λίγο τους ελέγχους στα προϊόντα που έρχονται από την Αίγυπτο, στην πατάτα, αμέσως οι έμποροι θα στρεφόντουσαν στους δικούς μας, θα έπαιρναν την ελληνική πατάτα και στη συνέχεια θα πουλούσαν και την αιγυπτιακή. Η ελληνική δεν φτάνει έτσι κι αλλιώς για την Ελλάδα. Ακριβώς. Αλλά δεν γίνεται. Τώρα δεν προτιμάνε ούτε την ελληνική πατάτα που ποιοτικά, θα πρέπει να το πούμε και αυτό, είναι τόσο ανώτερη που δεν έχει καμία σχέση με την αιγυπτιακή, η ελληνική πατάτα. Ναι. Εντάξει, το ξέρουμε όλοι αυτό. Δεν έχει καμία σχέση. Άρα, να σκεφτούμε ότι μπορεί να εξυπηρετούνται κάποια συμφέροντα συγκεκριμένα. Σας είπα ότι δεν μπορώ να το πω αυτό αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι γνώσης του θέματος. Εγώ θέλω να λέω αυτά που ξέρω, όπως νωρίτερα αναφέρθηκε ο κύριος αντιδήμαρχος για την αποκομιδή των απορριμμάτων λόγω των εορτών. Έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί και αν ακόμη γίνει αποκομιδή των απορριμμάτων,
Ναι. Νομίζω ότι τα απορρίμματα θα μείνουν γεμάτα, γιατί είναι κλειστές, είναι κλειστή η χιτά που θα μπορέσουν να πάνε εκεί. Άρα και ευτυχώς λόγω του κλίματος αυτό το Πάσχα στην χώρα μας είναι λίγο ψυχρό, δεν θα μας κάνει κόπο να τα αφήσουμε τη σακουλά στο μπαλκόνι μας για μια-δυο μέρες. Ναι, σωστά. Έτσι. Σωστά. Άρα υπάρχουν ζητήματα. Αυτά η κεντρική πολιτεία τα γνωρίζει, λέτε. Δηλαδή θέλω να συγκρίνω τον πρώτο βαθμό με τον δεύτερο-τρίτο βαθμό. Είναι γενικά αποδεκτό και ένα ερώτημα που μπορεί να θέσει κάποιος αυτή τη στιγμή: εξυπηρετούνται μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα στη χώρα μας? Απόψη μου. Δύσκολη η απάντηση, λέτε? Όχι. Α. Πολύ εύκολη. Mm. Η απάντηση μου είναι ότι ναι, εξυπηρετούνται μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Όπως είναι τις ενέργειες, όπως είναι και τόσα άλλα συμφέροντα. Mm-hmm. Εύκολα θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος ότι και σε αυτό το κομμάτι εξυπηρετούνται συμφέροντα στη χώρα μας. Εμπορικά συμφέροντα πλέον στη χώρα μας. Έτσι, γιατί αν ήθελε η πολιτεία να μειώσει το ΦΠΑ από τον έμπορο προς, από τον παραγωγό προς τον έμπορο, για να γίνει πιο ελκυστική η τιμή της πατάτας. Όταν έχεις 3.000 τόνους, το ξέρει η κυβέρνηση, το ξέρει ο υπουργός, και δεν κουνάς το δαχτυλάκι σου να πεις κάτι πρέπει να κάνω, τι συμβαίνει ρε παιδιά, ελάτε εδώ, πείτε μου τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω να φύγουν αυτές οι πατάτες. Και ξέρετε, επειδή σαν φοιτητής όταν ήμουν στο Πολυτεχνείο που ήμουν, δούλεψα και σε πατατάδικο μέσα. Έκανα τσίψε ένα τότε, ναι, με πρωτόγωνα μηχανήματα φυσικά, και ένιωσα και τη μυρωδιά της πατάτας. Πώς μυρίζει όταν αποσυντήθεται. Δεν μπορεί να συγκριθεί με καμιά άλλη μυρωδιά, τόσο απέσια μυρωδιά. Σωστά. Πριν αρχίσει να σαπίζει, πείτε μου τι πρέπει να κάνουμε, πείτε μου μια ιδέα. Φωνάξτε κάποιον και συζητήστε. Μήπως φταίμε κι εμείς η παραγωγή, που νομίζουμε ότι αν παράξουμε ένα προϊόν μέχρι εκεί τελειώνουμε και δεν προχωράμε παρακάτω να οργανωθούμε, να συσκευάσουμε, να μεταποιήσουμε. Μήπως και εδώ έχουμε μείνει πίσω? Κοιτάξτε, γενικά σας είπα ότι αν θέλουμε να εξειδικεύσουμε τώρα και να φτάσουμε σε, να μιλήσουμε και τεχνικά θέματα για αυτά που αναφέραμε, να σας πω και κάτι άλλο. Ο αγρότης γενικά στην Ελλάδα ήταν πάντα, για να μην κρίνουμε τη σημερινή μόνο κυβέρνηση, ήταν πάντα αδικημένος. Πάντα τον αφήναμε στη μοίρα του, πάντα του δίνουμε ένα αλέτρι, ένα φτιάρι και ένα αγκασμά και το λέμε καλλιέργησε και βγάλουμε για να φάω. Ναι. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε πραγματικά για τον αγρότη στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή λέμε ότι έχουμε, μας λείπουν χέρια για να μαζέψουμε τις ελιές. Έχετε δίκιο. Εντάξει, μας λείπουν χέρια. Η κάθε κυβέρνηση επιδοτεί μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις για να πάρει προσωπικό. Mm-hmm. Ναι, όχι. Γιατί ο αγρότης δεν μπορεί να πληρώσει 800 ευρώ με ροκάματο σαν να για μαζέψει τις ελιές. Τι θα του μείνει στο τέλος? Mm-hmm. Αυτόν τον επιχειρηματία, τον μικρό τον επιχειρηματία, τον αγρότη, γιατί δεν τον επιδοτεί το κράτος? Να του πει πάρε προσωπικό και θα σου επιδοτήσω και την ασφάλειά του και θα σου δώσω και 200 ευρώ ή 100 ευρώ με ροκάμα του, ώστε να φτάσει αυτό που μπορεί να πληρώσει, τα 400, τα 500 ευρώ που είναι το μήνα. Γιατί δεν το κάνει? Δεν είναι επιχειρηματίες ο αγρότης? Γιατί? Δεν τους θέλουμε, λέτε? Όχι, δεν μπορώ να πω αυτό. Σας είπα ότι δεν μπορώ να ξέρω ποια είναι η σκοπιμότητα ή ποια είναι η αδιαφορία πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά νομίζω ότι ο αγρότης, ο καλλιεργητής, αυτός που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, αξίζει να βοηθηθεί. Γιατί αφενός μεν θα προσφέρει στον Έλληνα πολίτη ένα καλό προϊόν, και αφετέρου θα γλιτώσουμε το συνάλλαγμα που φεύγει στο εξωτερικό. Ρίξαμε όλο το βάρος στον τουρισμό, που αν κάποια στιγμή, όπως λέει και ο Κυριάκος Αβελόπουλος, μας κόψει η Ρωσία ή η Ουκρανία το στάρι, πείτε μου τι θα κάνουμε. Θα πληρώνουμε χρυσάφι το σιτάρι, χρυσάφι το καλαμπόκι. Μας το κόψαν και τα πληρώνουμε χρυσάφι, ναι. Τι? Λοιπόν, γι' αυτό θα πρέπει να δοθεί μια ιδιαίτερη φροντίδα, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Έλληνα αγρότη, τον Έλληνα κτηνοτρόφο, τον Έλληνα αλιέα. Κύριε Σούλα, πείτε μου γιατί τα λέτε μόνο εσείς αυτά και δεν τα λένε και οι άλλοι. Τι καταλαβαίνετε εσείς που δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι? Ξέρετε, μπορεί να τα καταλαβαίνει μόνο ο Βελόπουλος και όχι ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης ή δεν ξέρω εγώ ποιος. Πιστεύω ότι τόσο ο Κυριάκος Βελόπουλος όσο και ο Πέτρος ο Σούλας, ναι, τα λέμε σαν πολίτες. Το νιώθουμε μέσα το πολίτη. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον για να το κρύψουμε ή να το προβάλλουμε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον από κανέναν έμπορο, μεγάλο έμπορο, μικρό ή μεγάλο, τέλος πάντων, έμπορο, μικρό ή μεγάλο στην Ελλάδα, για να μπορέσουμε ή να τα πούμε να τα κρύψουμε.
Το λέμε σαν πολίτες αυτό που αισθάνεται ο κάθε Έλληνας πολίτης. Που γνωρίζετε ρωτήστε την καθημερινότητα, μου λέτε. Ναι, ναι. Ρωτήστε οποιοδήποτε Γιώργο θέλετε. Είναι ικανοποιημένος από όλες τις κυβερνήσεις που περάσανε. Εγώ να σας πω κάτι άλλο. Υπάρχουν κάμποι, να το πούμε απλά έτσι, παιδιάδες, ναι, που σε κάθε κακοκαιρία πλημμυρίζουν. Πόσα χρόνια έχει αυτή η ιστορία? Πόσα χρήματα έχουν δοθεί σε αυτούς τους αγρότες, σε αυτούς τους ανθρώπους, για να αποζημιώσουν τις καλλιέργειες, που αφενός μεν δεν τους φτάνουν, τους ανθρώπους αυτούς, και αφετέρου ξοδεύει το κράτος χρήματα. Όλα αυτά τα χρήματα, αν τα συγκεντρώσουμε, δεν θα μπορούσαν να γίνουν έργα για να μην ξαναπλημμυρίσουν αυτές τις περιοχές? Γιατί δεν το κάναμε? Δεν ξέρω. Ναι. Τι να σας πω εγώ, τι μπορώ να σας πω? Μπορώ να πω στο μυαλό του κάθε υπουργού τώρα γιατί δεν το έχει κάνει και τι έχει στο μυαλό του? Πάντως τώρα άρχισαν να γίνονται κάποια έργα. Δηλαδή από το 20 και μετά αυτά τα αγροτικά που λέτε, το ΕΒ, εγγύρω βελτιώσεων, εγγύρω βελτιωτικά γενικώς. Μέχρι τώρα είναι αυτό. Το ότι αποζημιώναμε κάτι γιατί δεν φτιάχναμε ένα έργο. Είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια τότε, ναι, και προσπαθούσε η πολιτεία να προωθήσει άνεργους νέους στο να πάνε σε πρωτοπριακές καλλιέργειες. Είτε λέγεται σαλιγκάρια, είτε λέγεται οτιδήποτε. Ναι. Αυτό όμως σταμάτησε. Δεν υπάρχει πλέον. Δεν ξέρω αν ακούσατε ποτέ εσείς, εγώ δεν άκουσα ποτέ. Πώς και για τα σπαράγγια επιδοτούσε, να έχετε δίκιο. Και για τα σαλιγκάρια, τώρα για σταμάτησε. Ήταν γιατί μια καλή δεν ήταν ανταγωνιστική αυτή. Ναι, αλλά γιατί τους νέους καλλιεργητές και να μου βοηθήσεις μαζί με τους νέους καλλιεργητές και τους παλιούς καλλιεργητές? Να σας πω ένα παράδειγμα. Έκλεισε το εργοστάσιο ζάχαρης εδώ στις Σέρρες. Δεν ήταν μεγάλη πληγή για τον αγρότη αυτό? Σήμερα δεν πληρώνουμε συντάλλαγμα για να εισάγουμε ζάχαρη? Βεβαίως. Δεν τη θέλουμε όμως τη ζάχαρη. Ορίστε. Δεν τη θέλουμε τη ζάχαρη. Μα αλλιώς γιατί? Γιατί δεν, το ερώτημα παίρνει πολύ. Δεν τη θέλουμε. Μας το επιβάλλει η Ευρώπη. Ναι, είμαστε ανίκανοι εμείς. Γιατί η κάθε κυβέρνηση που έχει περάσει μέχρι σήμερα, ναι, δεν αγωνίστηκε για αυτό το πράγμα στην Ευρώπη. Μας είπε η Ευρώπη, δώστε το βάρος στον τουρισμό, να κάνουμε τα γκαρσόνια της Ευρώπης δηλαδή. Καλό είναι. Η συνάλλαγμα είναι για τη χώρα μας. Αλλά παράλληλα με αυτό, θα πρέπει να δούμε και τη βιομηχανία βέβαια, αλλά και τον πρωτογενή τομέα που είναι βασικό. Δηλαδή, μου λέτε ότι η Ελλάδα πια έχει χαράξει μια ρότα όπου θα γίνουμε τα γκαρσόνια δεν ξέρω εγώ ποιον, και θα πάψουν όλα τα υπόλοιπα σιγά σιγά, θα φθήνουν όλα τα υπόλοιπα. Γιατί δεν τα στηρίζουμε? Ανταγωνιστικοί ως αγρότες πάντως δεν είμαστε. Είναι αλήθεια αυτό. Και με χώρες της Ευρώπης και με τρίτες χώρες. Άρα μήπως πάνε να μας τρέψουν εκεί, δεν μας το λένε καθαρά και εμείς το καταλαβαίνουμε σιγά σιγά? Εγώ δεν θεωρώ ότι ο τουρισμός είναι κακό. Καθόλου, ίσα ίσα. Εγώ λέω ότι παράλληλα με τον τουρισμό θα πρέπει να δείξουμε το ίδιο ενδιαφέρον και σε άλλους τομείς. Όπως είναι η βιοτεχνία, η μεταποίηση, η βιομηχανία, βαριά ή ελαφριά, δεν έχει σημασία. Και κυρίως ο πρωτογενής τομέας. Αγροτικός, κτηνοτροφικός, αλλιευτικός τομέας. Ωραία. Για πάμε να μου πείτε λοιπόν τώρα τις προτεραιότητες της ελληνικής λύσης για να καταλάβουμε γιατί πρέπει να ψηφίσουμε ελληνική λύση. Σας είπα. Μου είπατε οικογένεια, μου είπατε πατρίδα. Ότι προσωπική η δική μου εκτίμηση είναι αυτή, ότι η ελληνική λύση και ο Κυριάκος Βελόπουλος μπορούν, κρίνοντας από την συμπεριφορά του και την αγωνιστικότητά του και έξω στον κόσμο, αλλά και μέσα στο κοινοβούλιο, ότι μπορεί να εγγυηθεί ένα καλύτερο μέλλον για την οικογένεια, την Ελλάδα, τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Ξέρετε, αυτό τώρα το λέτε πάρα πολύ γενικά, γιατί πια έχουμε την ανάγκη ως πολίτες να ακούσουμε ότι, ξέρω εγώ, ο μισθός θα είναι εκεί. Ότι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας γιατί θα στηρίξουμε το συγκεκριμένο τομέα, αλλά αυτό πρέπει να γίνει και γρήγορα, ξέρετε. Καλός ο τουρισμός, αλλά δεν είναι όλο το χρόνο. Δεν το πετυχαίνουμε αυτό. Επομένως, πάλι κάπου καθόμαστε. Και αυτά δεν μας φτάνουν σε σχέση και με την ακρίβεια. Κοιτάξτε, σας είπα ότι ένα από τα βασικά, βασικές προτεραιότητες της ελληνικής λύσης και του Κυριάκου Βελόπουλου είναι ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πρωτογενή τομέα. Που συμφωνώ εγώ απόλυτα. Και αυτό ο Κυριάκος Βελόπουλος δεν το λέει τώρα που είναι αρχηγός ενός κόμματος. Αυτό το λέει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πριν ακόμη σκεφτεί να ασχοληθεί με την πολιτική, το έλεγε. Παρακολουθούσε στην τηλεόραση τις εκπομπές που είχε και έλεγε: πρέπει να ασχοληθούμε με το πρωτογενή τομέα. Όπως σας είπα, γενικά το πρωτογενή τομέα. Αγροτιά, κτηνοτροφία, αλεία. Γιατί τα πράγματα μπορεί να δυσκολέψουν κάποτε. Αυτά τα οποία δεν κάναμε τόσα χρόνια μπορούν να γίνουν σήμερα. Είχε γίνει μια προσπάθεια, ναι, με την κυβέρνηση τότε του ΠΑΣΟΚ, με τους συνεταιρισμούς. Αλλά εκεί πέσαν όλα τα λαμόγια πάνω. Συνεταιρισμούς. Αμαρτωλές ιστορίες. Που θα μπορούσε να έχει πετύχει.
Γιατί ένας γεωργός που έχει 20 στρέμματα δεν μπορεί να πάρει ούτε μηχανήματα, ούτε τίποτα να καλλιεργήσει. Μια έκταση όμως, ο κάμπος ας πούμε της Νιγρίτας, ας το πούμε, όλοι μαζί οι αγρότες μπορούσαν να πάρουν 10 μηχανήματα και να παράγουν περισσότερη παραγωγή και καλύτερη παραγωγή και για να είναι πιο ανταγωνιστικοί. Ναι. Εδώ όμως θέλει την ιδιαίτερη προσοχή της πολιτείας. Να μην αδικηθεί κανένας. Αυτό δεν λέω σήμερα ότι πρέπει να γίνουν συνεταιρισμοί. Θέλω να πω δηλαδή ότι επειδή εντάξει, οι συνεταιρισμοί τώρα αλλάζουν όνομα και λέγονται ομάδες. Χωρίς ομάδες δεν πάμε μπροστά. Η αγροτική γη έχει κατατιμηθεί σε πολλούς μικρούς καλλιεργητές. Ναι. Με αποτέλεσμα να μην συμφέρει να πάρει όλο ένα μηχάνημα για να κάνει συγκομιθή σε 20 στρέμματα ή σε 10 στρέμματα χωράφια. Σε 50 θα σας πω εγώ δεν συμφέρει. Επειδή ο πατέρας μου έζησα και στο χωριό, στην Ιδωμένη του Κιλκής, από εκείνο ο πατέρας μου, ο παππούς μου είχε ο άνθρωπος 30 στρέμματα. Αυτό ήταν. Πήγαινα και εγώ παιδάκι, περνούσα καπνά μέσα. Η μητέρα μου από το ζυγό της καβάλας, το ίδιο. Ο παππούς μου είχε ένα μπέλι και κάτι χωράφια στη βάλτα. Πήγαινε και εκεί, μαζεύαμε στα φύλλα σαν μικρά παιδάκια που ήμασταν και περνούσαμε και εκεί καπνά και πέραμε 2 δεκάρια στη βελόνα. Τότε. Και έβλεπα στη Λάρισα άλλους καλλιεργητές που πραγματικά μεγάλους, με μηχανήματα κλπ. Και ρωτούσα τον παππού μου, παππού, εσύ πότε θα πάρεις μηχάνημα, γιατί σαν παιδί αντιπασιαζόμουν από την κομπίνα που άλλε, ναι, τις παλιές τέλος πάντων. Και έλεγε, λεφτά δεν έχω παιδάκι μου, αλλά και τι, για, μαζί δεν τα μαζεύουμε. Τελειώσαμε λέει. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω, δηλαδή θέλει μια ιδιαίτερη πολιτική, θέλει πολλή σκέψη που δεν είμαι ειδικός εγώ. Και να σου πει κάτι άλλο. Ποιον έχει συμπαραστάτη σήμερα ο Γιώργος? Ο κτηνοτρόφος, ο Αλιές. Ποιον έχει συμπαραστάτη? Μπορεί να ρωτήσει κάποιον, αν πάει σε έναν γεωπόνο, θα πρέπει να πληρώσει. Και τον έχει στα πόδια του κάθε ώρα και στιγμή. Εμείς όμως έχουμε τον προσωπικό μας ιατρό, σαν οικογένεια. Τον έτσι δεν είναι? Τον έχουμε. Πιστεύω τον έχουμε. Εγώ τουλάχιστον έκανα μια εγγραφή, δεν ξέρω τι παροχές θα έχω. Και επειδή κάναμε μια εγγραφή, πού να πάμε να τον βρούμε? Θέλω να σας πω δηλαδή, τον έχω. Γιατί κάθε περιοχή να μην έχει έναν γεωπόνο υπάλληλο, κρατικό υπάλληλο. Γεωπόνο, ο οποίος να συμβουλεύει. Γιατί ένας γεωργός αυτή τη στιγμή, κύριε Μωραΐτη, σαν μηχανικός, μην πω και σε θέματα χημίας, θα το πω όμως, δεν γίνεται διαφορετικά, μπορεί να μετρήσει το pH ενός εδάφους. Όχι, αυτά πρέπει να τα κάνουν οι επιστήμονες. Μπορεί ο γεωργός ανά πάσα στιγμή να ξέρει με το κλίμα τι πρέπει να καλλιεργήσει, να πάρει μια συμβουλή με την εμπειρία του σήμερα, την πολύτιμη εμπειρία που έχουμε αποκομίσει. Διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης έχουμε πάντως, να σας πω. Έχουμε. Ναι. Έχουμε. Θα ξεκινήσει άλλος. Δεν ξέρω αν βγαίνουν έξω. Τι να σας πω τώρα. Δεν ξέρω αν βγαίνουν έξω, γιατί είναι λίγοι λέει και δεν προλαβαίνουν να βγουν. Όπως επίσης έχουμε και κάποια τμήματα όπου ουσιαστικά δεν προσφέρουν τίποτα, αλλά έχουν εργαζόμενους. Αυτά είναι οι καταγγελίες από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Τι σημαίνεται? Εδώ στον Οφόρο δεν υπάρχουν. Για να πάει στον Οφόρο εδώ, από την πόλη των Σερών, στην Ιγρίτα ή σε κάποια άλλη περιοχή, θα πρέπει να παίρνει μια μισή ώρα ο άνθρωπος ο ασθενής εκεί. Και τι περιμένει, να έχει γεωπόνο, να πάει γεωπόνο εκεί. Κάθε περιοχή να έχει το γεωπόνο της, κάθε δήμος εκεί να έχει το γεωπόνο, να είναι κοντά στον αγρότη, να το συμβουλεύει, να του λέει. Από εκεί πέρα, αν θέλει, ακούει, όχι να το επιβάλλει, όχι να το επιβάλλει του Γεωργού, να το συμβουλεύει. Συμβουλευτική. Ωραία. Ναι. Άρα δεν ξέρω τι γίνεται. Όλα αυτά μπορούν να χτιστούν γρήγορα, λέτε. Εγώ είμαι μηχανικός, πολιτικός, δεν είμαι ειδικός. Αλλά κοντά στο νου η γνώση, το βλέπεις ότι δεν πάει καλά το πράγμα. Δεν πάει, φεύγει στην Ελλάδα. Γιατί δεν το διορθώνουν οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει μέχρι σήμερα αυτό, γιατί δεν είναι κάτι, ένα πρόβλημα που εντοπίστηκε χθες. Χρόνια το έχουμε πει. Σας είπα ότι δεν μπορώ να το ξέρω. Μπορεί να είναι σκοπιμότητα, μπορεί να είναι συμφέρον, μπορεί να είναι αδιαφορία. Όταν μιλάτε με τον κύριο Βελόπουλο, τι λέτε? Γιατί τέτοιες συζητήσεις σίγουρα έχουν γίνει. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να μεταφέρω εγώ τις απόψεις του κύριου Βελόπουλου. Θα μπορούσα να τον καλέσετε να ρωτήσετε τον κύριο Βελόπουλο τις απόψεις. Εγώ δεν μπορώ να μεταφέρω τις απόψεις του Βελόπουλου. Εγώ μπορώ να μεταφέρω μόνο τις δημόσιες απόψεις του κύριου Βελόπουλου. Όχι, λέω ότι αν δεν τα στηρίζουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, μήπως δεν μπορούν να το κάνουν. Μήπως μας το απαγορεύει κάποιος. Μήπως μας καθοδηγεί κάποιος. Ναι, κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Άρα, αν συμβαίνει αυτό και ο κύριος Βελόπουλος να είναι πρωθυπουργός, αν υπάρχει απαγόρευση και η καθοδήγηση. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα τώρα. Ναι. Με την δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής για το νερό. Ναι. 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 Ποια είναι η δικαιολογία? Ότι η δικαιολογία είναι ότι, ξέρετε, η ΕΙΑΘ και η ΔΑΠ και το νερό μπήκανε στο ΤΑΙΠΕΔ και με αυτόν τον τρόπο... Μας ανάγκασαν οι κακοί Ευρωπαίοι. Ναι, μπορούμε να το ξεμπλοκάρουμε. Ναι. Αυτό δεν λέμε. Τι κάνουμε λοιπόν, το πολεμάμε.
Αυτό αν είναι έτσι, που δεν πιστεύω ότι είναι έτσι. Αν είναι έτσι λοιπόν, το πολεμάμε. Όλα τα άλλα θέματα που αναφέραμε πριν και δεν τα πολεμάμε με έναν ανάλογο τρόπο. Αν μας τα αποβλέπει. Άρα η βούληση λείπει, λέτε. Κοιτάξτε να σας πω, πιστεύω ότι τα συμφέροντα στην Ελλάδα είναι πάρα πολλά. Τίνω να πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν και τόσο εποφελής δηλαδή για τα... για την οικονομία της χώρας μας. Μπορεί να ήταν υποφελής για άλλα θέματα, ίσως εθνικά, δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά γενικά δεν ξέρω ποιοι είναι οι σύμμαχοί μας και ποιοι είναι οι εχθροί μας. Συμμάχους δεν έχουμε. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Δεν θα μας πει κάποιος ότι έχουμε συμμάχους και εμείς θα το πιστέψουμε. Πειραματόζωα γίναμε. Μας είπαν και ένα συγγνώμη, δεν ξέρω πώς και τι, αλλά μας το έπανε. Το στόμα μου το πήρατε, ναι. Ωστόσο, εμείς καλούμαστε να επιβιώσουμε. Και αυτή η επιβίωση γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Για τα παιδιά μας δεν θέλω να μιλήσω, γιατί θα αρχίσουμε να κλαίμε. Άρα... Να σας πω κάτι άλλο. Ίσως για μένα είναι πιο μικρό το πρόβλημα, γιατί όπως ξέρετε, δούλεψα 42 χρόνια σαν μηχανικός μαζί με τη σύζυγό μου και αυτή η μηχανικός. 42 χρόνια δουλέψαμε μαζί. Κάναμε μια ικανοποιητική επαγγελματική πορεία. Υπέβαλα για σύνταξη. Εγώ. Ξέρετε πόσο καιρό περιμένω τη σύνταξή μου. Μέχρι τώρα 3 χρόνια και 3,5 μήνες. Κάτι γίνεται λάθος, να ξέρετε σε αυτό. Δεν ξέρω. 3 χρόνια. Σας γνωρίζουν μάλλον και κάποιος υπάλληλος στο φάκελό σας τον βάζει στο τέλος. Σας το λέω, σας το λέω εκ πείρας. 3 χρόνια, εάν δεν βάλετε ένα πολιτικό μέσο να λύσει το θέμα σας, ο φάκελός σας πάντα θα βρίσκεται τελευταίος. Ποτέ δεν θα φτάνει πρώτος. Δεν πρόκειται να βάλω ποτέ πολιτικό μέσο. Δεν θα πάρετε ποτέ σύνταξη. Θα αργήσετε πάρα πολύ. Ένα ταμείο δεν είχατε. Θα το πάρει η σύζυγός μου, τα παιδιά μου, κάποιος θα το πάρει τη σύνταξη. Τώρα αυτό που λέμε είναι τραγικό. Ένα ταμείο δεν είχατε. Όχι, 2 ταμεία. Α, γι' αυτό. Κι άλλη δυσκολία. Και στον ΟΕ τόσα χρόνια και σαν δήμαρχος που πλήρωνε εισφορές. Να σας πω όμως κάτι. Αν εσείς περιμένετε 3 χρόνια που έχετε διατελέσει δήμαρχος, που έχετε κάποιες γνωριμίες, που ο απλός πολίτης πόσα χρόνια. Εμείς πάντως από τον υπουργό μας ακούμε ότι σε 6 μήνες παίρνουμε σύνταξη, να ξέρετε. Λοιπόν, σήμερα. Ο υπουργός σας θέλει να ρωτήσει εμένα. Σας το λέω υπεύθυνα. Οι θεατές ξέρουν ποιος είμαι, τηλεθεατές σας. Είναι 3 χρόνια, 3 μήνες. Και 12 μέρες. Και τι ξέρετε, γιατί, 3 χρόνια. Γιατί υπέβαλα το 2019, 31 Δεκεμβρίου του 19. Επέλεξα αυτή την ημερομηνία, μπορούσα να υποβάλω και νωρίτερα. Άρα το 20 πιάνεστε ουσιαστικά. Μα σας λέω, γι' αυτό 31 Δεκεμβρίου. Ωραία. 3 χρόνια. Και τι τρώτε αυτά τα 3 χρόνια για να καταλάβουμε. Εντάξει, τώρα σας είπα ότι για μένα είναι πιο εύκολο το πρόβλημα, γιατί συνεχίζει η σύζυγός μου να εργάζεται στο ιδιωτικό γραφείο που έχουμε. Καλά, όμως αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Δεν μπορεί ένα ζευγάρι να στηρίξει τη συνέχεια. Δεν ισχύει για όλους τους Έλληνες αυτό. Ναι. Εντάξει, δεν ισχύει για όλους τους Έλληνες. Γι' αυτό έλεγα ότι. Άντε και για μένα είναι μικρό το πρόβλημα. Αρνείστε να βάλετε μέσο όμως για να προχωρήσει λίγο ο φάκελός σας. Να σας πω κάτι. Ναι. Και το λέω πολύ αυστηρά. Σε όλη μου τη διαδρομή, σε όσες θέσεις και αν κατήχα, ουδέποτε απευθύνθηκα σε πολιτικό, σε μέσο για μένα, να κάνω μια εξυπηρέτηση, για άλλους πάρα πολλές φορές. Δεν θα πάρετε ποτέ σύνταξη. Για άλλους πάρα πολλές φορές. Για διάφορα θέματα. Για μένα ποτέ. Γι' αυτό και δεν χρωστάω σε κανέναν. Σε κανέναν δεν χρωστάω. Σας το λέω, δεν χρωστάω. Με χρωστάνε, όχι χρήματα. Ναι. Ενώ πολιτικά. Με χρωστάνε και δεν χρωστάω σε κανέναν. Λοιπόν. Δεν θα πάρετε ποτέ σύνταξη. Τα ακούσατε. Καλά, επιμείνετε εσείς. Δεν έχετε καταλάβει ότι ζείτε στην Ελλάδα και ότι κάποιος φάκελος μπορεί να ανέβει λίγα σκαλοπατάκια. Γιατί μάλλον σας περνάνε οι άλλοι που έχουν τα σκαλοπατάκια. Καταλάβατε και μένετε πάντα τελευταίος εσείς. Δεν πειράζει. Εγώ αρνούμαι κατηγορηματικά να βάλω μέσα. Σε μια εβδομάδα μπορεί να τελειώσει η υπόθεσή σας. Να ξέρετε. Μπορεί σε μια ώρα τελειώνει. Ναι. Γιατί ξέρω, σε μια ώρα τελειώνω, αλλά σας το λέω. Ωραία. Να υποχρεωθώ για κάποιον άλλον, ναι, να το κάνω. Συγγνώμη, είναι υποχρέωση το να του ζητάτε να σας δώσουν τη σύνταξη που δικαιούστε για να έχετε τα χρήματά σας. Έτσι το εκλαμβάνουν. Γι' αυτά δεν δουλεύατε τόσα χρόνια. Έτσι το εκλαμβάνουν κάποιοι. Αλήθεια. Ωραία. Υποχρέωση. Έχω μπροστά μου το βιογραφικό σας. Πολιτικός, μηχανικός το είπατε. Για την άσκηση του επαγγέλματός σας μας είπατε. Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας Β' Εθνικής Αγωτικός Αστέρας. Ναι, ήταν μια περίοδος στη δεκαετία του 80. Ναι. Ήταν που όταν η ομάδα του Αγροτικού Αστέρα του Δήμου μου, που την αγαπώ την ομάδα αυτή, ναι.
τότε που έμεινα. Θα σας πω και γιατί πήγα στον Εύωσμο, έτσι. Γιατί εγώ αρχικά είχα κατασταθεί στις Σέρες. Ναι. Αλλά δυστυχώς τότε ο Δήμος του Κορδελιού Εύωσμου είχε μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα. Εδώ είναι στην Επιτροπή των Περιφερειών στην Ευρώπη. Ναι. Μια επιτροπή. Αναγκάστηκα και πήγα με τη σύζυγό μου εκεί και ανοίξαμε γραφείο για να μπορέσουμε τουλάχιστον να δραστηριοποιηθούμε επαγγελματικά. Δόξα τω Θεώ, καλά τα πήγαμε. Και έτσι λοιπόν υπήρχε ο αγροτικός Αστέρας εκεί, όπου οπότε, λέτε εσείς, με είχαν εκλέξει πρόεδρο της ομάδος τότε. Τέλεια. Το 2002 έως το 2006 ήσασταν αντιπρόεδρος και στη συνέχεια πρόεδρος στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης, στο προεδρετικό κομμάτι. Ξέχασα να το αναφέρω. Ναι. Είναι... Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί εκεί ουσιαστικά μιλάτε για χρήματα, προγράμματα. Κοιτάξτε, εκεί συμμετείχαν τότε πριν γίνει ο Καλλικράτης, ήταν 14 Δήμοι, με ψηφοφορία και μάλιστα ομόφωνα είχα εκλεγεί τότε πρόεδρος στην αναπτυξιακή αυτή εταιρεία, όπου συμμετείχε και το Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, όπως είδαμε. Κυλούν καλά αυτές οι εταιρείες αναπτυξιακές. Κυλούν καλά αυτές οι αναπτυξιακές εταιρείες. Θέλω να πω, δίνονται χρήματα. Τότε κυλούσε καλά. Τότε κυλούσε καλά. Τότε. Μετά, αλλά μετά σταματήσαν. Η αναπτυξιακή, τουλάχιστον εκείνο, όταν έφυγα εγώ και μετά, δεν πήγε καλά, έκλεισε. Η δική σας έκλεισε. Εμείς έχουμε αναπτυξιακή εδώ στις Σέρες, αλλά δεν ακούμε πολλά τώρα τελευταία για προγράμματα και στηρίξεις επιχειρηματιών. Ναι, λίγο έχουν απαξιωθεί. Έχουν απαξιωθεί, αλλά άμα χάνουμε και κάποια τέτοια εργαλεία, ανάθεμά μας. 14-18 λέτε ότι είστε μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών. Ναι. Έτσι, και τη φωτογραφία που είδαμε, αλλά και μέλος της ομάδας, λέτε, του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος. Ναι. Εδώ τώρα πώς φτάνετε. Ο καθένας έπρεπε να ενταχθεί σε μια ομάδα μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτή που με εξέφερε περισσότερο εμένα ήταν το Ευρωπαϊκό. Εσείς πώς γίνατε μέλος μιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής? Κοιτάξτε, αυτό ορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Ναι. Ορίζεται το ποιος θα είναι δηλαδή. Mm-hmm. Ορίζεται, θυμάμαι, ο κύριος Μπουτάρης και εγώ. Ήμασταν τότε μαζί με τον κύριο Τζιζικώστα από Θεσσαλονίκη, κάποιοι από Αθήνα και κάποιοι άλλους δήμους. Εκεί τι μπορούσαμε να διεκδικήσουμε σε αυτές τις επιτροπές? Κοιτάξτε, εκεί στην επιτροπή αυτή, η επιτροπή αυτή προετοιμάζει τα θέματα, όπως σας είπα, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για διάφορα θέματα που απασχολούν την περιφέρεια. Η περιφέρεια είναι όλες οι. Άρα είχατε τη δυνατότητα να βάζετε και δικά σας θέματα εκεί μέσα. Όλες οι περιφέρειες της Ευρώπης. Ναι. Ναι, όποτε χρειαζόταν. Πέραμε το λόγο και μιλούσαμε όλοι για διάφορα θέματα. Μωρέ, εσείς μιλούσατε, λύσεις βρισκόντουσαν? Κοιτάξτε να σας πω, μην περιμένετε το Ευρωκοινοβούλιο να πάρει αποφάσεις τόσο γρήγορα, έτσι, ιδιαίτερα όσον αφορά τις περιφέρειες, γιατί και τα συμβούλια που γινόταν δεν γινόταν μόνο στις Βρυξέλλες, γινόταν εναλλακτικά σε όλες τις πρωτεύουσες ή σε όλες τις πόλεις, όπως είχε γίνει και στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Η επιτροπή αυτή συνεδρίαζε σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Ναι. Και? Και δεν υπάρχει. Βγάλαμε, θέλω να πω, κάποια αποτελέσματα από αυτή την επιτροπή. Κοιτάξτε, προχώρησε τα αποτελέσματα κάτι στη χώρα που βγάζει μας, από τις η επιτροπή που των περιφερειών δεν είναι ορατά στο δημότη. Ναι. Δηλαδή, ναι. Όταν μιλούσαμε για το θέμα της κυβερνησιμότητας των περιφερειών ή των δήμων, αυτό δεν μπορούσε να φτάσει εύκολα στον δημότη επάνω, ή για τον εκδημοκρατισμό των αυτοδιοικήσεων ή των πόλεων κλπ. Δεν μπορούσε να φτάσει εύκολα στον πολίτη αυτό. Τι να πω. Δηλαδή δεν υπήρχαν θέματα τα οποία μιλούσαμε για το μετρό ή για το ένα ή για το άλλο. Σωστά. Μιλούσαμε για θέματα που αφορούν τις πόλεις καθαρά, τον εκδημοκρατισμό και την διοίκηση της κάθε περιφέρειας. Μου κάνει εντύπωση τώρα, λέτε εσείς, το 1992, από το 1992 είστε ιδρυτικό μέλος και βραβευμένος για την προσφορά του. Α, ναι. Στην υπόθεση των απανταχού Ελλήνων Μακεδνών. Εντάξει, υπήρχε μια οργάνωση, ναι. Ένα σύλλογος τέλος πάντων, ο οποίος ενδιαφερόταν για την στήριξη όλων των απανταχού Ελλήνων. Είναι ο σύλλογος που είχε βγάλει και στον αέρα τότε τους Καλάς, αν θυμάστε, ναι. Την υπόθεση των Καλάς. Τότε ήμουνα τα ιδρυτικά μέλη αυτού του συλλόγου, που ενδιαφερόταν για τους Έλληνες όλου του κόσμου. Ή όπως ήταν για τους, και στην Τουρκία, για τους, ή και στη Συρία, για τους Ιεροκρίτες, ιστορίες κλπ. Ναι. Που είχε γίνει μεγάλος ντόρος. Και σε μια εκδήλωση που είχε γίνει στο Πανεπιστήμιο, είχε τιμηθεί για την προσφορά μου
σε αυτό το σύλλογο, σε αυτήν την οργάνωση τέλος πάντων. Mm-hmm. Αλλά αποχώρησα μετά γιατί οι ασχολίες μου δεν μου επέτρεπαν να συμμετέχω και εκεί. Κύριε Σούλα, σήμερα γιατί μας ζητάτε να σας ψηφίσουμε? Έρχεστε τώρα εδώ, λέτε, είμαι της Ελληνικής Λύσης υποψήφιος βουλευτής και θέλω να με ψηφίσετε. Γιατί να σας ψηφίσουμε? Εγώ... Γιατί θα αρχίσουμε σιγά σιγά και εμείς ως πολίτες να ζυγιάζουμε κόμματα και υποψηφίους. Ωραία. Καταλαβαίνετε τη δυσκολία. Αυτοδυναμία δεν βλέπουμε, μπερδευόμαστε. Κάποιοι λένε ψηφίστε μας και θα δούμε μετά τι θα κάνουμε και ποιον θα έχουμε πρωθυπουργό. Κάποιοι άλλοι λένε δεν συνεργαζόμαστε. Και μας δημιουργείται μια σύγχυση εμάς τους απλούς πολίτες, πρέπει να σας πω. Εγώ λέω τον κόσμο το εξής. Ναι. Θα ήθελα πραγματικά να δυναμώσει η ελληνική λύση. Να αποκτήσει δυνατότερη φορή μέσα στη Βουλή. Ωραία. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο κάθε πολίτης, ό,τι και αν ψηφίσει, να ψηφίσει τους καλύτερους μέσα σε αυτό το κόμμα που θα ψηφίσει. Γιατί μόνον έτσι τα κόμματα θα γίνουν καλύτερα. Γιατί μόνον έτσι μπορεί η Ελλάδα να πάει μπροστά. Έτσι λοιπόν, δεν είναι αν θα ψηφίσουν τον Σούλα τον Πέτρο. Αν τον νιώσουν ικανό, αν θεωρούσουν ότι είναι μια προσωπικότητα εντός εισαγωγικών καλή, mm-hmm. να τον ψηφίσουν. Αν ψηφίσουν κάτι άλλο, ας επιλέξουν τους καλύτερους μέσα σε αυτό που θα ψηφίσουν. Αυτό έχω να πω. Έχουμε εκλογές. Αυτοδυναμία δεν βγαίνει, τουλάχιστον από την πρώτη κάλπη. Ως χώρος, τι σκοπεύετε να κάνετε? Θα μεταφέρω την άποψη του αρχηγού μας. Mm-hmm. Ότι αποκλείει κάθε συνεργασία με τα τρία συστημικά κόμματα, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, δεδομένου δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε κανένα από αυτούς, σε κανένα από αυτά τα τρία κόμματα. Ούτε δεν καν υπάρχει. Και αν γίνει προγραμματική συμφωνία, λέτε. Προγραμματική συμφωνία σε τι? Σε τι να γίνει σε προγραμματική συμφωνία? Σε κάποια ζητήματα που εσείς υποστηρίζετε και που τι να γίνει προγραμματική συμφωνία? Μέχρι τώρα αρνούνται να κάνουν εξορίξεις τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας, γιατί λέγονται πετρέλαιο, γιατί λέγεται ορυκτά κλπ. Ξαφνικά θα αλλάξουν γνώμη και θα κάνουν εξορίξεις? Ξαφνικά θα σταματήσουν τους πληστηριασμούς? Τι θα κάνουν από όλα αυτά? Εάν δηλαδή, συμφωνήσετε πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα πρέπει λοιπόν να τηρηθούν και από τις δύο πλευρές, τις τρεις πλευρές, τις δέκα πλευρές η συμφωνία αυτή και οι όροι αυτοί. Κοιτάξτε, να σας πω ότι δεν είναι μόνο συνεργασία ακόμα. Mm-hmm. Είναι η ψήφος ανοχής, που αποκλείεται να δοθεί ψήφος ανοχής, γιατί δεν πιστεύουμε κανέναν. Είναι η συνεργασία, ναι. Η συνεργασία, όπου εκεί πλέον συνεργασία μιλάς για ανταλλάγματα, το ξέρουν αυτοί οι πολίτες, και η συγκυβέρνηση. Ναι. Δεν είναι και στα τρία. Αποκλείουμε και τα τρία. Δεν υπάρχει περίπτωση, σύμφωνα με την άποψη του αρχηγού μας, να δοθεί ούτε ψήφος ανοχή, ούτε συνεργασία, ούτε στην κυβέρνηση με τα τρία αυτά συστημικά. Άρα εσείς θα πάτε μέσα στο κοινοβούλιο με το ποσοστό που θα σας δώσει ο λαός και ως εκεί. Εμείς συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις θέσεις της ελληνικής λύσης, ναι. Που είναι προς όφελος όλου του ελληνικού λαού. Ναι. Αυτοί που θα σπαστούν αυτές τις θέσεις, δεν χρειάζεται να συνεργαστούν με την ελληνική λύση για να τις εφαρμόσουν. Άλλωστε είναι φανερό και φαίνεται πλέον ότι τα τρία αυτά κόμματα θα συγκυβερνήσουν. Τρία, ποια βάζετε μέσα? Και η Νέα Δημοκρατία, και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε τι λέει και ο Κυριάκος Αβελόπουλος. Να ενωθούν αυτοί οι τρεις. Βεβαίως. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Το θεωρείτε παράδοξο? Τα ίδια συμφέροντα συνδέουν και τους τρεις. Τα ίδια συμφέροντα επιχειρηματικά και οικονομικά συμφέροντα συνδέουν και τους τρεις. Τα ίδια συμφέροντα. Γι' αυτό θα συγκυβερνήσουν. Πού διαφέρουν, για πείτε μου. Διαφέρουν στο μεταναστευτικό, μόνο που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ξέρετε θα αφήσω τα σύνορα ανοιχτά ή δεν θέλω το φράκτη ή το ένα και το άλλο. Αυτά είναι σοβαρά μεν εθνικά θέματα, αλλά μπαίνουν στα δεύτερη μοίρα κοντά στα άλλα τα συμφέροντα που τους ενώνουν. Πού διαφωνούν? Στις κατασχέσεις συμφώνησε κανένας? Επειδή βγαίνουν τώρα προεκλογικά και λένε θα σταματήσουμε τις κατασχέσεις, πού είναι η συσάχθεια του ΣΥΡΙΖΑ? Συγγνώμη που συγχωρείτε. Όχι, καλά τα λέτε. Προσπαθώ να τα σκεφτώ και να πω α, είχαμε τη συσάχθεια. Α, είχαμε τις κατασχέσεις. Πού είναι? Δεν εξήγηλε συσάχθεια ο ΣΥΡΙΖΑ? Ναι. Ξέρετε τι συσάχθεια, ναι, έτσι. Ναι, 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 να κατάλαβε ναι. Και δημότιος είναι ο σεισμός που λέμε του άχθους, του βάρους. Δηλαδή θα απαλλάξω
τους συμπολίτες από το βάρος των χρεών. Η συσάκτη, αυτό είχε γίνει στην Αθήνα τότε στα αρχαία χρόνια, όταν είπαν ότι μηδενίζουμε όλα τα χρέη των πολιτών. Πάμε από την αρχή. Πάμε από την αρχή. Αυτό επαγγελότανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το έκανε. Δεν μπόρεσε να το κάνει. Δεν μπόρεσε να το κάνει. Δεν μας το επέτρεψαν, δεν θέλαμε. Δεν μπορέσαμε. Έκανε δημοψήφισμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, τώρα αυτό εντάξει. Μη ρωτάτε, γιατί δεν κάνουμε συχνά, επομένως το θυμόμαστε. Δεν ρωτάω προς ρητορικό, δεν ρωτάω προς εσάς. Απευθύνουμε κυρίως όλους. Το θυμόμαστε όλοι μας. Όλοι. Βγήκε όχι. Και ξαφνικά το όχι έγινε ναι. Πού είναι ο σεβασμός στη βούληση του ελληνικού λαού? Υπάρχει σεβασμός? Γιατί να εμπιστευτούμε δηλαδή η ελληνική λύση, το ΣΥΡΙΖΑ? Ωραία, πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε Νέα Δημοκρατία, που είστε και πιο κοντά ιδεολογικά, θα πω εγώ. Ναι, κοιτάξτε, το παρελθόν δεν το αρνούμε. Κανένας δεν μπορεί να παρνηθεί το παρελθόν. Όχι εσείς προσωπικά, γενικώς ως χώρος πολιτικός. Ναι, εντάξει, ναι. Τι να μην πούμε για τη Νέα Δημοκρατία, που έχει 700, που έχει δώσει τα. Που ξεκίνησαν από το ΣΥΡΙΖΑ τα ΦΑΤΣ και τα συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία. Διαφώνησε σε αυτό η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ? Ναι. Τι έχει κάνει για τις κατασχέσεις αυτές του ελληνικού λαού? Εγώ κοιτάξτε να σας πω. Σταμάτησε για ένα χρόνο. Αυτούς... Τι άλλο θέλετε? Τι σταμάτησε? Για ένα χρόνο. Σταμάτησε. Αυτό δεν είπανε. Κατασχέσεις σταματάμε για ένα χρόνο. Θέλω να δείτε για ποιους ισχύουν τα μέτρα αυτά. Για ποιους? Και αφού έχει φτάσει το επιτόκιο στο ζενίθ. Επάνω. Περιμένετε, άμα ξέρετε για ποιους ισχύουν, πείτε το και σε εμάς, μήπως αφορούν εμάς. Ισχύουν για τα επισκευαστικά. Σήμερα διάβαζα ποιες τράπεζες αποφάσισαν το πάγωμα των επιτοκίων και στα επισκευαστικά. Δηλαδή ισχύει για τα στεγαστικά, όχι για τα επισκευαστικά. Και εγώ λέω το εξής. Το ίδιο σπίτι χάνει αυτός που είναι στεγαστικό δάνειο που έχει, το ίδιο σπίτι και αυτός που έχει επισκευαστικό δάνειο. Οπότε, το ίδιο σπίτι χάνει. Ναι. Ναι, δεν ισχύει για όλους. Και εγώ λέω το εξής. Τα ΦΑΤΣ. Ποιοι συμμετέχουν στα ΦΑΤΣ? Θέλετε να πει ότι στα ΦΑΤΣ οι τράπεζες έδωσαν και τα επισκευαστικά δάνεια. Ναι. Ωραία. Και ότι δεν έχουν σταματήσει οι κατασχέσεις, λέτε. Ναι. Γιατί σταμάτησαν οι κατασχέσεις? Σταμάτησαν. Αυτό διαβάζουμε, ότι για ένα χρόνο παγώνουν τα πάντα. Όχι. Όχι. Δεν είπα, όχι. Όχι. Παγώνουν τα επιτόκια. Όχι οι κατασχέσεις. Mm. Παγώνουν τα επιτόκια. Ναι. Και αυτό πιστεύω ότι είναι καθαρά προεκλογικό. Μετά τις εκλογές κάτι θα συμβεί και πάλι θα αλλάξει το πράγμα. Δείτε ποιοι είναι τα ΦΑΤΣ, είπε ο Κυριάκος Αβελόπουλος, με κατάσταση μέσα στη Βουλή. Αυτή είναι. Γιατί δεν τη δίνετε και στη δημοσιότητα αυτή την κατάσταση, δεν τη βρήκαμε. Την είπε μέσα στη Βουλή. Όχι, γιατί... εντάξει, να ξέρουμε. Μήπως είναι ο Σούλας, μήπως είναι η Μωραΐτη. Δεν πρέπει να τα δούμε όλα αυτά τα ονόματα. Αν μπείτε στη σελίδα της ελληνικής λύσης του Κυριάκου Αβελόπουλου στο YouTube, μπούμε, λοιπόν. Στην ομιλία του για τα ΦΑΤΣ, λέει ποιοι είναι. Ποιοι είναι συγγενείς αυτού του κόμματος, αυτού του υπουργού, αυτού του τάδου, του τάδου, του τάδου. Α, είναι συγγενείς, δεν είναι υπουργοί. Όχι βέβαια, αυτό έλειπε να είναι υπουργοί, αλίμονο τώρα. Γιατί μπορεί να είναι και υπουργοί, δεν ξέρουμε. Όχι. Είναι συγγενικά και συνεργάτες. Είναι συγγενικά πρόσωπα. Συγγενικά πρόσωπα και συνεργάτες κυβερνώντων και μη. Άρα τα δάκρυα αυτά που πέφτουν μέσα στο κοινοβούλιο, λέτε εσείς, είναι κροκοδίλια, διότι δεν. Αφού είναι συγγενείς, τους ξέρουν τι ακριβώς γίνεται. Ποιος θα τα σταματήσει, επειδή βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα προεκλογικά και είπε ότι εμείς θα σταματήσουμε τα δένε. Πώς θα τα σταματήσει, δεν μας είπε. Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει παγώνουμε. Πια, όχι πληστηριασμοί. Παγώνουμε τα επιτόκια των τραπεζών για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο. Ναι. Μετά... Πότε τα παγώσαν τα επιτόκια? Όταν το επιτόκιο έχει φτάσει στο ζενίθ επάνω. Άντε και να αυξηθεί κατά λίγο. Δεν βαριέσαι που λέμε ο λόγος. Mm-hmm. Όταν η δόση από 430 σου ευρώ... Σου επιδοτεί, σου λέει το 50% του ποιους? ΣΥΝ που μπήκε. Ποιους, όχι όλους. Θα μοιραστούμε τη ζημιά. Όχι όλους, δηλαδή. Επειδή έχω ένα αυτοκίνητο δηλαδή, που πήρα τότε που δούλευα, τότε που είχα χρήματα, τότε που με περισσεύανε. Με αφήσαν να πάρω ένα αυτοκίνητο επί της Δημοκρατίας. Έτσι το λέω αυτό, δεν θέλω να ρίξω σε κανέναν. Επί Καραμαλή μου λέτε τώρα. Επί Καραμαλή. Πάρτε μεγάλα κυβικά αυτοκίνητο και πήρες ένα μεγάλο αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού που έκανε τότε, να πω ένα τυχαίο νούμερο, 50.000 και τώρα κάνει 5.000 αυτό το αυτοκίνητο. Mm-hmm. Και σου λέει, επειδή έχεις μεγάλο αυτοκίνητο, σου επιδοτώ το δάνειο. Και τι πρέπει να κάνω εγώ, να το πουλήσω για ένα κομμάτι ψωμί και να πηγαίνω με τα πόδια με τη συγκοινωνία όπου θέλω? Δεν είναι κακή η συγκοινωνία. Απλώς θα πρέπει να αναγκάζουμε να πηγαίνουμε στην κοινωνία τελικά. Ναι. Δηλαδή. Άρα δεν βγαίνει άκρη, μου λέτε. Δεν βγαίνει άκρη. Ποιος τα έκανε όλα αυτά και ποιος θα τα καταργήσει όλα αυτά? Δεν είναι. Μπορεί να μου πει κάποιος, ποιος θα τα καταργήσει? Θα σταματήσουν οι πληστηριασμοί σε άτομα με αμαία?
Θα σταματήσουν οι πλησιαρισμοί σε υπερήλικους που τους πετάνε έξω στον δρόμο. Θα σταματήσουν οι πλησιαρισμοί σε αρρώστους. Θα σταματήσουν αυτά. Θα σταματήσει η κατάσχεση αγροτικής γης. Δεν θα σταματήσει. Μάλιστα. Γιατί τα φάτς πληρώσανε. Μπορεί να τα πήραν κόψω χρονιάς, αλλά τα πληρώσανε. Και εσείς μιλάτε ότι πληρώσανε. Αυτά μπορεί να συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Πουθενά άλλου στον κόσμο δεν συμβαίνουν. Mm-hmm. Μόνο στην Ελλάδα. Και για λέτε... το νερό. Και για το νερό, να σας πω. Για την εθνική, για την ανεξάρτητη αρχή, για το νερό. Τι θα κάνει αυτή η ανεξάρτητη αρχή. Είπανε ότι επειδή οι εταιρείες υδάτων, ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ και άλλες εταιρείες, μπήκαν στο ΤΑΙΠΕΔ, θέλουμε να το πάρουμε από το ΤΑΙΠΕΔ, λέει, και να το φέρουμε. Πώς θα το πάρουμε, με την ανεξάρτητη αρχή. Οι ανεξάρτητες αρχές ελέγχουν κάποια θέματα. Ελέγχουν τις τιμές, όπως την ενέργεια, ελέγχουν την καταλληλότητα του νερού, ελέγχουν τα δίκτυα, αν είναι ασφαλή ή επικίνδυνα. Ή επικίνδυνα, δεν νομίζω αγωγή, αν είναι ασφαλή τα δίκτυα. Δεν είναι. Σήμερα δεν έλεγε το νερό, η ποιότητα του νερού. Ελέγχεται. Δεν επισκευάζονται τα δίκτυα σήμερα από τους εκάστοτε παρόχους. Επισκευάζονται. Μήπως μιλάμε για τις τιμές του νερού. Ναι. Μήπως ιδιωτικοποιηθεί. Θέμα αυτό. Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η ανεξάρτητη αρχή. Εξηγήστε μου εσείς, γιατί εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Όχι. Και επειδή έχουμε και το παράδειγμα της Γαλλίας. Μα πάλι για ιδιωτικοποίηση του νερού. Μα το είδαμε το παράδειγμα ότι απέτυχε. Εμείς γιατί πάμε να κάνουμε. Στη Γαλλία. Ωραία. Δεν ιδιωτικοποίησαν το νερό και τελικά το πήραν πίσω γιατί πήρε την ανηφόρα και δεν κατέβαινε. Δεν σταματούσε. 135 τροποποίησεις. Φέρανε τελευταία μέρα μέσα στη Βουλή. Γιατί δεν φέρανε και εμείς για την ανεξάρτητη αρχή να την καταργήσουν. Τι θα κάνει. Άρα δεν έχει κλείσει ούτε αυτό το θέμα, λέτε, της ιδιωτικοποίησης. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ωραία. Επειδή το λέμε προεκλογικά τώρα, πάμε ολοδοχώς προς τα εκεί. Να καταλάβω την ανεξάρτητη αρχή ενέργειας. Να το καταλάβω. Ελέγχει τις τιμές να μην ανέβουν πολύ ψηλά, να μην πέσουν πολύ χαμηλά κλπ. Ναι. Άστα, μην τα λέμε για την ενέργεια και το ρεύμα κλπ. Τώρα, μην τα ανοίξουμε και αυτό το κεφάλαιο. Να πάμε για την ανεξάρτητη αρχή σιδηροδρόμων. Να το καταλάβω και αυτό. Ελέγχει την ασφάλεια το ένα, το άλλο κλπ. Να πάμε για ανεξάρτητη αρχή αερομεταφορών. Και αυτό να το καταλάβω. Ελέγχονται όλα κλπ. Για το νερό τι. Τι να ελέγξω, όλους τους πιλατέτες, τι να κάνει αυτή η ανεξάρτητη αρχή. Εκτός από το να διαμορφώσει την τιμή του νερού, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Γιατί το νερό ελέγχεται και σήμερα η ποιότητα του νερού, ελέγχεται οπωσδήποτε. Ελέγχονται και τα δίκτυα, επισκευάζονται κλπ. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό το θέμα μπορεί να περάσει, γιατί κοιτάτε, στο άκουσμα και μόνο της είδησης υπήρξαν οι αντιδράσεις και βεβαίως η ΔΕΙΑ σε όλη τη χώρα είπαν ότι εμείς δεν θα προχωρήσουμε σε αυξήσεις γιατί δεν βγαίνει η ιστορία. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να το περάσει μια κυβέρνηση. Και ποιος θα τους ρωτήσει. Ποιος θα τους ρωτήσει. Και τι θα κάνουν. Κάθε δηλαδή. ΔΕΙΑ που τη σέβομαι και συγγνώμη, την μετά θα φτάσουμε στο σημείο να μας παίρνουν τα σπίτια ελαίου νερού. Δηλαδή έχουν τόσους λόγους για να μας πάρουν τα σπίτια για το νερό που πρέπει να καταλήξουν να μας το πάρουν. Θα σου πω το νερό. Ή έχετε την εντύπωση ότι ο αγρότης με τις γεωτρήσεις θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα όπως αυτός νομίζει με ό,τι κατανάλωση θέλει όπως σήμερα. Ή νομίζω ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Και εκεί θα υπάρξει έλεγχος, λέτε. Μα όταν μιλάμε για ανεξάρτητη αρχή υδάτων, του νερού δηλαδή, δεν μιλάμε του πόσου μου ή του πλησίου μας κλπ. Μιλάμε γενικά για όλα. Με τους πολίτες που έρχεστε σε επαφή, τι ακούτε κυρίως, γιατί είπαμε κάποια θέματα. Κοιτάξτε, τώρα πέρα σημαντικό από το άλλο, αλλά τι σας βάζουν πρώτα. Ο κάθε πολίτης έχει τα δικά του θέματα που τον απασχολούν. Άλλον πολίτη απασχολεί το παιδί του πάει σχολείο. Mm. Άλλον απασχολεί η εγκληματικότητα που και αυτό είναι σπουδαίο κεφάλαιο. Αν θα μου κάνετε την τιμή να με ξανακαλέσετε, βεβαίως, θα ήθελα να μιλήσουμε. Σήμερα, ναι. Όχι σήμερα, θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Άλλον πολίτη απασχολεί τους περισσότερους φυσικά η οικονομία. Άλλους τα εθνικά θέματα. Οπότε ο κάθε πολίτης έχει τα δικά του θέματα. Αλλά θέλω να σας πω ότι οι πιο πολλοί πολίτες που μιλάω εγώ τουλάχιστον, ναι, πιστεύω να μην είναι κολακία προς το πρόσωπό μου για να με κάνουν τη χάρη να μιλήσουν κολακευτικά για το Βελόπουλο, είναι ότι ο Βελόπουλος καλύπτει όλα αυτά τα θέματα. Όλα αυτά τα θέματα. Είναι ο η μόνος... προτίμηση στο πρόσωπο του κυρίου Βελόπουλου μεταφράζεται σε ψήφο.
Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να το. Τι σας λένε. Το γνωρίζει. Κοιτάξτε, καλά τα λέτε, αλλά εγώ ψηφίζω κοιτάξτε, εκεί ακούστε, ή καλά τα λέτε ακούστε, και θα σας ψηφίσω. Ακούστε να σας πω. Έχω κάνει μέχρι τώρα 8 με 10 εκλογικές διαδικασίες. Ναι. Έτσι. Άρα ξέρετε. Ξέρω. Πολλά αυτοί, τα ναι. Αυτοί που λένε ναι, βεβαίως, αλίμονο. Ναι. Εντός εισαγωγικών. Αλίμονο, ναι, αλλά. Που δεν πρόκειται να σας ψηφίσουν ποτέ, ούτε το κόμμα, ούτε άρα προσωπικά. Άρα πια ξέρετε εσείς, σε λέω εμπειρία να το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι ότι μια πολύ πολύ μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού αγκαλιάζει τις θέσεις του Κυριάκου του Βελόπουλου, γιατί είναι ο μόνος επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης που κατέθεσε πρόγραμμα στη Βουλή. Mm. Και κανένας, μα κανένας δεν του έδωσε την ανάλογη προσοχή που έχει σχεδόν όλο είναι αξιόλογο και μπορεί να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Ωραία. Πού μπορεί κανείς να βρει αυτό το πρόγραμμα? Πού μπορεί να βρει κανείς τις θέσεις που πρεσβεύεται? Την επόμενη φορά που σας είπα αν έχω την τιμή να με καλέσετε, θα σας το φέρω το πρόγραμμα. Ωραία. Έχουν κυκλοφορήσει σε βιβλία, οι θέσεις, ναι, σε βιβλία βιβλιοδετημένα, ναι, το πρόγραμμα, οι απόψεις για κάθε ξεχωριστό θέμα. Ναι, γιατί είναι σημαντικό ο πολίτης να ζυγιάσει σωστά κάποιες καταστάσεις, γνωρίζοντας κάποια πράγματα. Θα σας τα φέρω, κυρία Μωραΐτη, πραγματικά είναι αξιόλογα. Είναι 4-5 βιβλία, ναι, που αναφέρεται και στο πρόγραμμα. Για το κάθε θέμα χωριστά και για την εκκλησία και για την και τον αγροτικό τομέα και την εγκληματικότητα και όλα και όλα για τα εθνικά θέματα, τα πάντα όλα για τις εξορίξεις, τα πάντα αναλυτικά μέσα. Ωραία. Τα βιβλία και το πρόγραμμα χωριστά. Σε κάποια ιστοσελίδα, ίσως κάπου που τώρα μπορεί να μας ακούει και κάποιος τηλεθεατής και να λέει για να πατήσω να δω. Στην ιστοσελίδα, επειδή ξέρετε, η ιστοσελίδα είναι λίγο λαβύρινθος μέσα. Ναι. Αλλού είναι τα βίντεο, αλλού είναι οι απόψεις κλπ. Δεν μπορεί να βρει ολόκληρο βιβλίο μέσα σε μια ιστοσελίδα. Ναι. Νομίζω ότι θα σας τα φέρω, ξεφυλίστε το. Ωραία. Πάρετε όποια κομμάτια θέλετε από μέσα και την επόμενη φορά σας τα είπα, αν έχω την τιμή να καλέσετε, βεβαίως, το σχολιάζουμε βεβαίως. Και μακάρι να έχω συνομιλητές, πραγματικά το λέω, που να διαφωνούμε μαζί σε κάποια θέματα. Ξέρετε, ούτε θα προσπαθήσω να πείσω το συνομιλητή μου. Νιώθω την ανάγκη να απαντήσω σε αυτό προσωπικά, γιατί καλή εσείς οι υποψήφιοι πολιτικοί, αλλά όταν εμείς αποφασίζουμε να κάνουμε μια στρογγυλή τράπεζα, ας την πω, με καλεσμένους από όλα τα κόμματα, αντιμετωπίζουμε κυρίως την επαρχία μεγάλη δυσκολία. Γιατί ο καθένας θέλει να τα πει μόνος του, χωρίς να υπάρχει ο αντίλογος. Και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε συνεχώς τον αντίλογο. Ο αντίλογος είναι η βασική. Άρα υπάρχει αυτή η δυσκολία στην επαρχία. Η βασική ουσία της πολιτικής και της δημοκρατίας. Ο αντίλογος, δεν υπάρχει ούτε πολιτική, μα ούτε και πραγματική δημοκρατία χωρίς αντίλογο. Αντίλογος όμως πώς? Να είναι με ήθος, mm-hmm, με χαμηλούς τόνους και να φαίνεται από την αρχή η πρόθεση ότι ο συνομιλητής δεν προσπαθεί να πείσει τον άλλον να σπασεί τις θέσεις, ούτε και το αντίθετο φυσικά. Λέμε τις απόψεις και αν με πείσετε για ένα λάθος που κάνω, ναι, ή αν με πείσετε για κάτι σωστό που πρέπει να γίνει, ναι, το ίδιο ισχύει και από μένα προς τον συνομιλητή μου, αν μπορέσω να τον πείσω. Θα σας ευχαριστήσω προς το παρόν που ήσασταν εδώ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα γιατί υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα. Να είστε καλά. Για μένα είναι τιμή μου. Καλή ευχαριστώ επιτυχία. Πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μωραΐτη. Πάμε σε μια πολύ μικρή διακοπή.